Η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι η Ζέτα Θεοδωροπούλου και έρχεται μαζί με αυτή τη γυναίκα που εκτός από το γεγονός ότι ήταν στις τρεις φιναλίστ, είναι και το κορίτσι που μας έμαθε τον πόνο του να είσαι πολύ ψηλή, τον πόνο του να έχεις πολύ ωραίο σώμα, τον πόνο του να μπορείς να φέρνεις ναι original κομμάτια από το εξωτερικό για το My Style Rocks. Κυρίες και κύριοι, Αμάντα Μανολάκου. Καλώς θες μου, καλώς θες. Αυτό. Μου λείψατε. Και εμάς, Αμάντα. Πολύ. Και εμάς. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι χαρούμενη που είσαι ξανά εδώ? Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που... Κορίτσια, είστε πολύ τυχερές που είστε εδώ. Είναι... θα σας δοθούν πολλά. Καλή συγκινηθεί. Τέλος πάντων, μίλα. Συγκινήθηκες και θα συγκινηθώ κι εγώ. Συγκινήθηκα πολύ και νομίζω ότι αυτό μπορεί να κρατήσει 3 ώρες, γιατί όταν ανέβαινε εδώ πάνω η Αμάντα Μανολάκου, ήμασταν 3 ώρες και γράφαμε επεισόδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα. Είναι καλύτερη στα λόγια, αποδεδειγμένο. Οπότε τη το δίνω έτσι να το απολαύσει, να το ζήσει ξανά, γιατί το ήθελε κιόλα. Αλλά εδώ ναι, όμως υπάρχουν. Ξέρεις τι, θα το ζήσει μετά η Αμάντα, μην ανησυχείς, δεν ανησυχώ καθόλου για αυτήν. Αλλά το κόνσεπτ και όλο αυτό που έχεις κάνει θα ήθελα να το πεις εσύ. Και μετά, ό,τι θέλει να πει η Αμάντα, θα έχει το χρόνο να το πει. Mm-hmm. Εντάξει. Έλα. Αγχώθηκες. Όχι, δεν. Έλα. Ωραία. Έλα, Μάντα, πες εσύ, γιατί τη βλέπω ότι δεν... Λοιπόν, έχω άγχος. Δεν έχεις άγχος γι' αυτό. Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, εμείς είμαστε 2 κολλητές φίλες. Ναι. Και έχουμε έναν πολύ καλό φίλο γλύπτη. Τον κύριο Γιώργο, που κάνει ένα μεγάλο πάρτι για τα 20 γενέθλια της καλλιτεχνικής του πορείας στο χώρο κτλ. Και μας έχει καλέσει ως τιμόμενα πρόσωπα να πάμε κι εμείς, να ευχαριστηθούμε, να κάνουμε το πάρτι μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αμάντα, νομίζω το έχεις κάνει και στο παρελθόν αυτό. Μάλλον έσωσες τη συμπαίκτρια η οποία δεν θυμόταν πού πηγαίνετε. Ζέτε, δεν θυμόσουνα. Όχι, δεν ήταν αυτό. Θα σου είμαι ειλικρινής. Επειδή ήταν από πάνω να βάλουμε μια κατασκευή. Ναι. Είχαμε αλλάξει το κόνσεπτ και δεν ήξερα ποιο από τα δύο ισχύει. Υπάρχει ο κύριος Γιώργος, υπάρχει ο γλύπτης που κάναμε και τους κορσέδες πάνω μας. Υπάρχουν όλα. Αλλά επειδή δεν μπήκε η κατασκευή, δεν ήξερα ποιο είναι το. Έπρεπε να πεις και εσύ ένα από τα δύο. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, ήταν δική σου υποχρέωση να το θυμάσαι αυτό. Ναι, φυσικά, το καταλαβαίνω. Απλά αυτό, okay. Που δεν υπήρχε το από πάνω. Μάλιστα. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου Αμάντα, έχεις έρθει και έχεις ξαναφέρει τα πεντάρια στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο αυτό. Για να δούμε. Μπι! Καλησπέρα. Καλώς τι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός των δύο. Είναι γήινα τα χρώματα, που είναι πολύ ωραία και ήταν και η δική μου ιδέα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η μπότα. Είναι λες και φοράς γύψο. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Γυψοσανίδα είναι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε λίγο στα μάτια μου να το... Γυψόγαζα, συγγνώμη. Σ' αγαπάω, ρε. Ειλικρινά, είσαι μια κατηγορία μόνη σου. Ευχαριστώ. Πάνε όλες μαζί πέρα. Σύρις τη Δημήθηκα. Ορμονικό είναι. Ορμονικό. Έλα. Ορμονικό τι. Ήταν φεράμε να πούμε αρμενικό. Αρμονικό και βγήκε ορμονικό. Πειράζει. Έλα.
Ναι, όχι, εννοώ μου θυμίζει ότι φοράς γύψο όχι με καλό τρόπο στα δικά μου μάτια. Με ενοχλεί η καρφίτσα σε σχέση με τα σκουλαρίκια, θα ήθελα να λείπει και θα ήθελα και άλλα μαλλιά σε σένα, όχι στην Αμάντα. Τη Αμάντα στα μαλλιά μου αρέσουν. Δηλαδή, αν δεν ήθελες να είναι η ίδια, έχεις άπειρα, χιλιάδες χτενίσματα. Τι μαλλί θα ήθελες? Εγώ ιδανικά θα ήθελα. Το κεφάλι το εξυγχρονίσαμε στο απόλυτο. Και επειδή τη Ζέτα τη λέτε και Kim Kardashian. Άντε πάλι. Θελήσαμε τουλάχιστον το κεφάλι. Βέβαια. Έχω, καμιά φορά νιώθω ότι έχω μια καρεκλίτσα εκεί. Και εγώ έτσι νιώθω. Και σας βλέπω. Οπότε τη λέμε Kim Kardashian και το κάνατε αλακίν. Ναι, το κάναμε αλακίν για να είναι full σύγχρονο. Εγώ δεν ήθελα και μου λέει, δεν είναι ντροπή να σε παρομοιάζουν. Καθόλου. Ναι. Ναι, νομίζω. Απλά θέλαμε να δώσουμε και το τέτοιο. Ναι, θα ήθελα ίσως μια γαλλική κοτσίδα, ίσως ένα πιο κολλημένο wet. Αυτά, κατά τα άλλα, είναι μια ωραία εικόνα. Αυτά. Το look της Αμάντα μου αρέσει που είναι πιο μακρύ. Ίσως δηλαδή, μετά που το σκεφτόμουν, να μου άρεσε να ήταν σε σχέση με την πότα και σένα μακρύ. Για να καλυφθεί αυτή η δέρμα, εννοείς. Πώς? Να μην φαινόταν καθόλου δέρμα. Όχι, όχι, το δέρμα δεν με ενοχλεί. Να καλύπτει λίγο παραπάνω πίσω την πότα. Πίσω, να έχει δηλαδή παραπάνω. Και όχι στο μήκος της γάμπας. Όχι, για, εφόσον δεν υπάρχει. Γιατί λεφτό. Δεν είναι και 2 μέτρα, κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως τα μακριά. Εσύ είσαι ψηλή. Μάνα δεν με λες και κοντινά. Όχι, είσαι πολύ ψηλή. Εγώ είμαι γκούρο, εσύ είσαι κούκλα. Ήρθε η ώρα να πάτε μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Άντε, με το καλό, με το καλό.